Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο. Γιατί στο. Στο μπαρ. Τι. Μέσα. Μέσα στο μπαρ να πιούμε ένα ποτό. Το μαγαζί είναι γεμάτο. Καλά, όχι, δε... θέλουμε στον μπαρ να καθίσουμε. Δεν θέλουμε. Τι, μια γωνίτσα θα πιάσουμε. Είπα ότι το μαγαζί είναι γεμάτο. Ναι, μια γωνίτσα, δεν πρόκειται να ενοχλήσουμε ένα ποτό και θα φύγουμε. Δεν καταλαβαίνω. Είναι γεμάτο το μαγαζί. Για τους κύριους που πέρασαν ήταν γεμάτο. Ναι, σωστά, είναι δεν σωστό αυτό που κάνετε. Μάλλον να σας περάσετε. Εγώ. Πώς θα περάσει μόνη της, συνοδεύεται η κοπέλα, το βλέπεις. Πώς γίνεσαι έτσι, Αγέννη. Ναι, έχει δίκιο τώρα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μαζί από το σπίτι. Όχι, φύγεται το πρόσωπο του μαγαζιού. Ποιος το μα το φύγει ο άνθρωπο με το πρόσωπο του μαγαζιού. Να πιούμε και να φύγουμε. Έτσι είναι, κύριε. Δεν σας γουστάρω. Εσύ γιατί δεν το γουστάρεις, γιατί τι έχει προσωπικά μαζί μου, δεν καταλαβαίνω. Δεν γουστάρω τα παπούτσια σας. Τι? Καλά τα παπούτσια του, τώρα μισό λεπτό. 40 χιλιάρια παπούτσια. Άσε τώρα τα παπούτσια. Θες, θα μπω λίγο μισό λεπτό μέσα. Αφού σε ένα αφήνει, πήγαινε, πήγαινε, αλλά μην αργήσεις γιατί δεν με αφήνει εμένα να μπω. Είναι άδικο αυτό που κάνετε. Έλα, έλα τώρα στη φιλολογία. Εμείς να περάσουμε. Περάστε. Αυτή δηλαδή είναι εντάξει, εγώ είμαι χάλια, ας πούμε. Έχω στάρω το πουκάμισό σας. Το δικό μου το πουκάμισό. Το δικό σου το πουκάμισο το είδες. Το τι θέλετε, είχα εγώ ένα τέτοιο και το πέταξα εγώ το κάμισο. Τι παριστάει, ρε φίλε, τον Άγιο Πέτρο, δηλαδή κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ποιος να μην κρίνεις για να μην κριθείς. Να το ξέρεις αυτό. Μην κρίνεις για να μην κριθείς. Με στην έπαρση είσαι τώρα. Δεν θέλω τσαμπουκά. Όχι, δεν θέλω τσαμπουκά. Αυτή η χρυσή ερώτηση. Άσε μας, ρε φίλε, τώρα. Κάτσε να φύγει. Έλα εδώ. Το μπαρ είναι τίγκα και οι τουαλέτες τίγκα. Δεν έχω κατουρίσει, θα πεθάνω. Πάμε. Ούτως ή άλλως δεν θέλαμε για το μαγαζί, θέλαμε να φύγουμε, να σας κατουρίσουμε και να φύγουμε. Και οι τουαλέτες σας είναι τίγκα, να τις προσέχετε, αν θα διάζετε άλλη φορά από κόσμο. Σα! Καλέ! Έχει αλλάξει η διασκέδαση, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Παλιά ήταν πιο παρέστηκα, τώρα είναι ξέρω, πιο απομονωμένη. Όχι, κάτι κάπως και εμένα κάτι μου τη πάλι. Δεν μπορώ να εντοπίσω τι είναι αυτό. Μωρό μου, μια ίδια για 12. Δεν μπορώ να καταλάβω, κάτι με ενοχλεί το στυλ. Θα σου πω, παλιά όταν έμπαινες μέσα σε ένα μπαρ, 40 αγκαλιές άνοιγαν και σαν αγκαλιάς σε φιλούσαν, ήξερες τους ανθρώπους, υπήρχε μια ερωτική προσέγγιση. Ναι, σήμερα δεν αγκαλιές, βλακίζεις, πότε να δεις αγκαλιάς τα μάτια. Έτοιμη η παραγγελία. Σιγά αγάπη μου. Μωρό μου, είσαι και γάμο. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Όχι, κάτι μου τη δίνει και εμένα. Δεν μπορώ να εντοπίσω τι. Αυτό το κλάμπικτο. Αγάπη μου, σήμερα σε ένα μπαρ μπαίνει του τουρού κάποιος. Χωρίς να ξέρει τον μπαρ, χωρίς να ξέρει τους ανθρώπους. Κάθεται μόνος του σε μια γωνιά που πίνει το ποτό. Παλιά έτσι ήταν. Πηγαίναμε στο μπαρ που μας περιμέναν να πάμε. Να σου πω, μην τα κάνεις αυτά που λες παλιά και τέτοια. Εδώ τι σπουρώ. Μου θυμίζει κάτι για το παλίκαρο στο γραφείο που σχολιάζουν το κλάμπικ πως έχει γίνει. Δεν είναι ωραίο, μην το κάνεις αυτό. Καλά. Είναι πολύ ντεμοντέ αυτό που κάνει. Προσαρμόσω, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό εμένα που με ενοχλεί. Δεν έχει να κάτι, είναι κάτι το οποίο. Κάτσε. Τρία τασάκια. Λοιπόν, ξέρεις τι μου τη δίνει, τώρα το εντόπισα. Μου τη δίνει που έτσι το παίζουν ορισμένες, έτσι και καλά οι πιτσιρικούδες, ότι είναι ξέκολα και τέτοια. Μου τις πάει. Εμένα το είναι άνετες. Μόνο που μου αρέσει στις πιτσιρικούδες είναι αυτό, ότι είναι ξέκολα. Αλήθεια. Ακομπλεξάριστες. Ξέκολα είπαμε, όχι ξεχάρβαλα. Έλα. Τι είναι μωρό μου? Θοδωρή, φοβάμαι. Τι φοβάμαι? Φοβάμαι, έχω πάθει πανικό τώρα. Γιατί αγάπη μου? Έτσι που κουνιούνται όλοι αυτοί, φοβάμαι. Μην υποχωρήσει το έδαφος. Όχι αγάπη μου, στο ισόγειο είμαστε, μην φοβάσαι. Ξέρω, είδα αυτό το βίντεο στο ραπέζι. Το ξέρω, μωρό μου. Θες να φύγουμε? Φρίκαρα. Θες να φύγουμε? Πάμε να φύγουμε, έχω πάθει πανικό. Ένα λεπτάκι, πηγαίνω στην τουαλέτα και έρχομαι, εντάξει. Εντάξει, έλα γρήγορα. Τι έπαθε, τι έγινε, παιδιά! Τι είναι? Τίποτα μωρό μου, μην φοβάσαι, σκόταψα. Μην φοβάσαι. Εντάξει, μωρό μου, τώρα να κάτσουμε ακόμα 5 λεπτά. Ναι, συνήθω τώρα, τι ήταν αυτό που είπα. Μα κάνα σαν καρνίβαλι. Ναι, εντάξει, άστο, φοβάμαι. Αγάπη μου, φοβάσαι πολύ. Ναι, φοβάμαι, θα τα ξεπεράσω. Εντάξει, τώρα, ορκίζομαι για σένα. Περνάμε καλά. Ναι, ναι, χαρά, ωραία, μια χαρά. Αυτά από μένα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι είναι αυτά. Ελίκια, αγάπη μου, σπινάκια. Σπινάκια είναι. Όχι, έχει καρύδα μέσα, είναι αντιλιακό. Πόπο χάλια είναι, για να δω. Θα το πιούμε, θα το πιούμε. Είναι αγένεια, είναι αγένεια να μην το πιούμε. Έλα, θα το πιούμε. Καλό, ε. Παπά. Τι θα το κάνω εγώ τώρα αυτό, πρέπει να το διάσω. Ναι, πρέπει να το πιούμε. Δεν γίνεται να μην το πιούμε. Όχι, γιατί θα μας πιούμε. Βλέπετε, βλέπετε.
Ποιο θα αγαπώ. Δεν βλέπει. Αγάπη μου, τι κάτσε. Τι είναι σκάτω. Όχι, δεν το έβλεπε. Ωραίο, πολύ καλό ήταν. Το εδώ είναι πιο δροσιστικό. Α, ακόμη καλύτερο είναι αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα. Γεια μας, γεια μας. Ασπρομπάτο. Γεια, 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 γεια. Τι, το πίνεις και αυτό. Τι, καίει. Αγάπη μου, είναι πολύ καλό. Ναι, θα το πιω, θα το με κοιτάει στα μάτια. Αυτό πρέπει να το πιω τώρα, ε. Γεια. Με κοιτάει. Καλό, ε! Ωραίο! Αυτό εδώ είναι για να φτιάξουμε κεφάλι. Ναι. Να σου πω, κάνε μου λίγο χώρο γιατί δεν θα το φτύσω κι εγώ, δεν έχω να οδηγήσω κι εγώ. Λοιπόν, πού θα φτύσεις? Ασπροπάτω! Δεν βλέπει, δεν βλέπει, δεν βλέπει. Τώρα, σιγά, σιγά. Έλα ρε θύε, θέλω να με βοηθήσεις. Μα και εσύ βρε Λευτεράκι, τόση προσπάθεια έκανες ρε πουλάκι μου να μπεις στην οδοντιατρική σχολή. Ξεροσταλιάσαμε να ακούμε τα αποτελέσματα, μπήκες, το κραυγάσαμε. Ήτανε μια επιτυχία σου. Γιατί θες τώρα να τα παρατήσεις, να πας να γίνεις ηθοποιός, δεν το καταλαβαίνω. Δεν με απασχολεί αυτό Δημήτρη, αλλά άμα μάθει μάνα του ότι εγώ τον βοήθησα να παρατήσει το πανεπιστήμιο για να πάει να γίνει ηθοποιός, ποιος την ακούει τη Μαρίκα. Και αυτό. Τι να μου. Τι σας ζητάνε εκεί για τις εξετάσεις, τι θέλω. Εγώ σκέφτομαι να δώσω. Ένα ποίημα και ένα κλασικό μονόλογο. Ναι. Από κλασικό μονόλογο σκέφτομαι Σέξπιρ πάντα. Ναι. Ή Ριχάρδο δεύτερο ή Ριχάρδο τρίτο. Α, γιατί δίνεις το Ριχάρδο τον πρώτο. Δεν έχει ρε Ριχάρδο, έχει Ριχάρδο πρώτο. Πώς, άμα έχει δεύτερο τρίτο δεν θα έχει πρώτο ρε παιδιά. Ναι, τέταρτο μπορεί αλλά πρώτο. Να... Τρίτο να κάνεις που ήταν κουτσός και καμπούρης. Καλή, θα κάνει κουτσό και καμπούρι το παιδί, γιατί είναι χαρά είναι. Ότι έτσι είναι η ηθοποιία. Άμα θέλει να γίνει ηθοποιός, πρέπει να μάθει να κάνει τον κουτσό και τον καμπούρι. Να του εντυπωσιάσει. Ξέρεις να κάνεις. Ναι. Για κάνει λίγο. Μπορείς να κάνεις κουτσό. Για να... Μπορεί να έχει ταλέντο. Για να σε δούμε. Καλώς. Αυτό δεν ήταν κουτσός, αυτό η τσίτα του Ταρζάν ήταν αυτό. Ναι, δεν μου λες βρε αγάπη μου, ολόκληρο παγκόσμιο ρεπερτόριο, έναν αρτιμελί δεν έχετε να κάνει. Αυτός ο Ριχάρδος ο τρίτος είναι έτσι. Ο δεύτερος, που σε τι κατάσταση είναι, μήπως θα κάνει το δεύτερο. Για διάβασε αυτό το καβάφι να δούμε, για διάβασε. Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένη, είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα. Γιατί μέσα στη σύγκλιτο μια τέτοια απραξία, τι κάθονται οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Τι νόμους πια θα κάνουν οι συγκλητικοί. Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. Γιατί ο αυτοκράτορ μας τόσο πρωί σηκώθηκε, κάθεται στις πόλεως, την πιο μεγάλη πύλη, στο θρόνο επάνω επίσημος φορώντας την κορώνα. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Και ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχθεί τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. Γιατί οι δυο μας ύπατοι πρέτορες ευγήκαν σήμερα με τις κόκκινες, τις κεντυμένες τόγες. Γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύσους. Λευτεράκι, έχει πολύ ακόμα αυτό. Κάτσε, άστο, άστο να το πει. Τι άστο να το πει αγάπη μου, εδώ βαρεθήκαμε εμείς που είμαστε συγγενείς του παιδιού και τον αγαπάμε. Φαντάζει η Επιτροπή θα κόψει φλέβες, είναι μικρούλι βέβαια. Να ρε Λευτερή, μαλακάση να διαβάσεις. Τι είναι αυτός ο μαλακάσης, είναι καλός. Καλώς είναι, αλλά κοίταξε να δεις Λευτεράκι, η ποίηση, κάτσε λίγο, παιδί μου, κάτσε λίγο. Η ποίηση έχει άλλη εκφορά, δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις όπως τον πεζολόγο. Δηλαδή, πώς δρεθεί, Κοίταξε, η ποίηση έχει αυτό το έμετρο. Έχει τη ρήμα. Οπότε προϋποθέτει μια άλλου είδους εσωτερικότητα, καταλαβες. Δηλαδή, όλη η προσέγγιση αναγνωστική να γίνει διαφορετικά. Να σου πω, δεν πολύ καταλαβαίνω τι εννοείς. Θα σου δώσω να το καταλάβεις. Πες, τι εννοείς. Εννοώ ότι έχει μια ιδέα. Έτσι, ο ποιητής έχει μια ιδέα. Εσύ αυτή την ιδέα πρέπει να την σωματοποιήσεις και να την εκφέρεις. Αλλά από μέσα προς τα έξω. Ναι, μα τι είναι αυτό που του κάνεις σαν να σου έρχεται να ξεράζει, ρε παιδί μου. Πες το παιδί, άμα είναι καθαρά, αλλιώς άστο να γίνει οδοντίατρος. Μην τον μπεδεύεις, μου κάνεις. Καταλαβαίνεις τι είναι αυτό. Κοίταξε να δεις τώρα, εγώ δεν ξέρω τι κάνουν στις δραματικές σχολές, γιατί εκεί θα ξέραν να σου πούν με τα λόγια έναν τρόπο. Εγώ με τα λόγια δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, μπορώ όμως να σου διαβάσω για να σου δείξω σαν θεατής τι θα ήθελα να ακούσω από κάποιον που διαβάζει ποιήση. Και τον εσωτερικό μου κόσμο σε σχέση με το ποίημα. Πάρε μια ιδέα, δεν έχει σημασία. Ο Τάκης Πλούμας.
Ποιος? Ο Τάκης Πλούμας. Τι είναι Πλούμας? Είναι ο τίτλος του ποίηματος. Ένα πρόσωπο είναι. Είναι ο ποιητής. Ο ποιητής είναι ο Μαλακάσης, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, ο Τάκης Πλούμας. Στα παιδικά μου χρόνια ο πιο μεγάλος αξάδερφός μου με έπαιρνε μαζί. Στα πανηγύρια που ήταν παράλλος πρώτος στην ομορφιά και στην ορμή. Τι ωραίος. Τον θυμούμαι αστροβολούσε καβάλα στο φαρί του. Βυσσινιά φέρμελη χρυσοκέντητη εφορούσε. Γιουρντάνια από βενετικά φλουριά. Του καπετάν Πασά φοράει την μπάλα. Λευτέρη! Λευτέρη! Μισό λεπτό, θέλει να φτιάξω λίγο τη μήνυμα, έρχομαι! Τι μισό λεπτό, ρε Χαϊβάνη, με έχεις βάλει και διαβάζω και εσύ φεύγεις! Έρχομαι! Έρχεται, είναι καθόλου συγκεντρωμένος, το βλέπεις. Ναι. Γι' αυτό το πράγμα ξέρεις, συγκεντρωστή. Θέλει. Είναι από πάνω να είσαι. Να... Έλα, θεία ίσα. Συγκεντρώσκεσαι. Κοίταξε, Λευτέρη, πρέπει να συγκεντρωθείς. Αυτή η δουλειά θέλει αφοσίωση. Ο Κατράκης, ας πούμε, με το άξιο νεστή στο Ηρώδιο, όταν το έλεγε και τρίζαν οι πέτρες. Ήταν εκεί, ήταν στο ποίημα μέσα. Ναι, έλα, αγάπη, διάβαζε. Δεν ήταν τώρα. Έτσι. Ναι, διάβαζε. Δεν φτάνει το ταλέντο. Ναι. Του καπετάν Πασά φόραε την πάλα και το χαρμπί του Μπότσαρη και δυο στου σελαχιού του ανάμεσα τη σπάλα, πιστόλια από τον αλήτο θησαυρό. Φουστανελίτσα φόραε ζυγιασμένη και κάλτσες και τσαρούχια φουντοτά, παραγγελιά από τα Γιάννενα φερμένη. Γατζούνια πρέπει. Ρε Δήμητρα, τώρα αυτό το πράγμα συζητάω. Ποιο συζητάς, αγάπη μου, έχει τρελαθεί. Τι θε, πάω να δω το φαγάκι, μην καεί θα φάω. Πα να δει το φαγητό τώρα που απαγγέλω, αγάπη μου. Να καεί το φαγητό, δηλαδή για να ακούω εδώ τον Πλούμα και την Πλούμα. Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ειλικρινά μην. Δεν μιλάς, αγάπη μου, στο Ηρώδιο είμαστε και είμαστε σε όλου απίκο. Τι ο Κατράκης, είσαι σύνελθε. Ψωνάρα. Όχι, είναι πολύ καλή ιδέα ο Θέλος. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Κάτσε να το βρω τώρα γιατί θα σου διαβάσω κάτι, θα τρελαθείς. Mm. Λοιπόν, ήταν Μαυριτανός ο Θέλος. Μαύρος είναι Μαυριτανός. Ναι, Μαυριτανός. Να σου πω κάτι άλλο. Η Λαμπέτη την είχα δει σε μια συνέντευξή της. Είχε πει ότι το μόνο εργαλείο που έχει ηθοποιός είναι το νευρικό του σύστημα. Φοβερό, ε. Άκου τώρα. Λοιπόν, αυτή όμως δεν τα έλεγε έτσι τυχαία η γυναίκα. Είχε μελετήσει Στανισλάφσκι. Τι είναι αυτό? Ο Στανισλάφσκι, ναι, είναι ένας δάσκαλος, Ρώσος, υποκριτικής, πώς το λένε. Τον οποίο έτυχε και εγώ τελείως τυχαία να τον γνωρίσω στην Άξο. Ήταν, πού ήταν στην Άξο, πού τον γνωρίσατε? Όχι, παιδί μου, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, το βιβλίο του. Και έχω σημειώσει τώρα για τον Οθέλο γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Το βιβλίο στην Άξο, μου. Αλλά ανταλλά έκανε στην Άξο. Λοιπόν, άκου, όχι ρε. Αποφάσισα να κοιμηθώ νωρίς εκείνο το βράδυ από φόβο μήπως ξενυχτήσω πάλι αν καταπιανόμουν με το ρόλο μου. Το μάτι μου όμως έπεσε σε ένα κέικ από σοκολάτα. Το ζύμωσα με λίγο βούτυρο και έφτιαξα ένα σκούρο καφέ κατασκεύασμα. Ναι. Δεν δυσκολεύτηκα να το αλείψω στο πρόσωπό μου και να μεταμορφωθώ γρήγορα σε Μαυριτανό. Καθισμένος ώρα πολύ μπρος στον καθρέφτη μου, καμάρωνα τα άσπρα γυαλιστερά μου δόντια. Βρήκα πολλούς τρόπους να τα δείχνω και έμαθα να στριφογυρίζω τα μάτια μου ώστε να φαίνεται το ασπράδι τους. Στριφογύριζε το μάτι. Ναι. Και δεν πώς το γύρναγε. Έκανε έτσι, ρε παιδί μου. Άμα κάνεις έτσι όταν είσαι αλλημένος με κέικ και είσαι σκούρος, φαίνεται το ασπράδι όπως φαίνεται έντονο στους νεύρους. Φαίνεται όμως και το άλλο. Αλλιώς θα έχει πάθει αποκλήση. Άλλο θέλει να σου πει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ότι δεν κοίταξε μονάχα το χαρακτήρα και τι λέει. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ήταν νεύρος και για να μπει στην ψυχολογία του, βάφτηκε με κέικ. Φτιάξε ένα κέικ, ρε Δημήτρα. Τι να κάνω κέικ. Φτιάξε ένα κέικ να βάψουμε το λευτεράκι. Κέικ να βάψουμε το λευτεράκι. Δεν ξέρω καλά, κάνω εγώ μια ώρα κέικ μετά να μου λερώσει τα καθίσματα. Αποκλείεται. Θα το φάμε εμείς μετά. Τι να το φάμε, θες να το πεις. Δεν σουβλάκια μήπως. Σουβλάκια. Να πάρουμε σουβλάκια, παιδιά, θέλετε. Δεν σου κάνω σουβλάκια. Πεινάτε. Να πάρουμε. Είπε στην Πάσο η μία τιμία τη, μα βέβαια και θα την πληρώσει την καταφρόνια του πατέρα μας. Πρώτα η Θεή και έπειτα αυτό το χέρι το δεξί μου θα τη σκοτώσω κασκαθώ. Και ακόμα του κολόβωσε το λείψανο. Αν θέλεις να τα μάθεις και το έκαμε και έτσι. Θεόδωρη, φά το πρώτα και μετά θα πληγείς. Ας άμα και φτύνεις κιόλας. Να σου πω ρε Θεή όμως, θέλουν και τραγούδι και δεν έχω βρει. Ναι, γιατί τα άλλα τα έχεις βρει, τίποτα δεν έχεις βρει, ούτε κομμάτι, ξέρεις και τίποτα. Δεν τραγουδάς καλά. Μόλι ψιλοτραγουδάω, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Τι λένε σε εξετάσεις? Θα πεις ένα κλασικό τραγούδι. Ναι, θα πεις ένα από αυτά που ξέρεις τώρα. Η επιτροπή θα είναι τίποτα άνθρωποι παλιοί. Δεν πεις κανένα μπλούταρχο, ας πούμε. Κλασικό τραγούδι. Κλασικό. Για σκέψου να του πούμε να τον βοηθήσουμε. Τι κλασικό τραγούδι, κλασικό. Θεατρικό μωρά, από αυτά που λέγανε. Ποια, επίσης. Α, το βρήκα. Ποιο. Πώς τον λέγανε, αυτό που έλεγε ο τέτοιος, παιδί μου. Ποιος τέτοιος, λέει. Ο Μούτσιος.
Μπράβο, Μούτσιος. Έχει αυτό μια λωρίδα. Να μυθώ, θα σα πω. Άκου να θέλω να το δεύτερη. Άκου το αυτό. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρω. Άκου, άκου. Να μυθώ, θα σα πω. Πού τον μάθαμε, παιδιά. Να μυθώ, θα σα πω. Πού τον λέγαμε, παιδιά. Ήταν κάποιος μια φορά που... Παιδιά, να σας πω, μια στιγμή... Κάτσε λίγο το παιδί, κάτι θέλει να πει. Ξέρετε, ευχαριστώ κιόλας τόσο χρόνο, τόση ώρα εδώ πέρα και ο Στανισλάβσκι ήταν πολύ καλός, αλλά ξέρεις... Τι καλέ! Δεν θα δώσω στη δραματική τελικά. Θα γίνω οδοντίατρος. Α! Μπράβο, δε θα πει. Το γιατρό θα γίνει το παιδί. Μπράβο, ωραία, αγάπη μπράβο, μου, μπράβο. Άμα σε βοηθούσαμε, αν σε βοηθήσαμε έστω και λίγο, μπράβο. Άμα το ξέραμε, τραγουδάγαμε από την αρχή. Θα με σκοτώσει και η Μαρίκα. Αχ, κορίτσια, δεν ξέρετε πόσο πολύ σας πεθύμισα. Πολύ χάρηκα, μωρέ, που ήρθατε να τα πούμε λίγο. Δεν μπορώ κι εγώ. Συνέχεια με αυτόν, με τον Θοδωρή, όλη μέρα με έναν άντρα. Μην νομίζεις, σε τρώει και μοναξιά, δεν είναι εύκολο πράγμα. Έτσι γυναικοπαρέα είναι άλλο πράγμα. Θες κι εσύ όμως. Εγώ. Όλη μέρα μαζί του. Έχετε γίνει αυτοκόλλητο. Φταίω. Βαριόμαστε κι εμείς. Την άλλη φορά τον είχες όλη μέρα μαζί σου. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Έχεις δίκιο, μωρέ, κι αυτός όμως γίνεται τσιμπούρι. Είναι στο χαρακτήρα αυτό το πράγμα. Πάντως σήμερα θα είμαστε μια χαρά. Έχει κανονίσει να βγει με το Μάκη ένα φίλο του, οπότε τζους και θα είμαστε άνετα, θα ό,τι θέλουμε. Έλα, αγάπη. Που έχεις δώσει το παντελόνι μου. Στην ντουλάπα είναι, ρε μωρό μου, εκεί μπροστά σου. Ποια ντουλάπα, ρε Δήμητρα. Ποια ντουλάπα, στην ντουλάπα. Που λέτε, κορίτσια, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ καλός, πολύ τρυφερός, τον αγαπάω, περνάμε ωραία, αλλά έχει συμβίωση προβλήματα, δηλαδή θέλει συνέχεια διάμεσα μάνα του. Καμιά φορά που σκέφτομαι το γάμο, λέω, τι να τον κάνω όμως το γάμο, άμα τώρα με τη συμβίωση με έχει έτσι, με το γάμο τι θα θέλει να τον πλένω. Κατάλαβε, δηλαδή, φαντάζεσαι. Καταλαβαίνετε, σε παρακαλώ, είναι. Δεν τον βρίσκω, αγάπη μου, πού είναι. Εκεί είναι, καρδούλα μου, τα θέλει τα πινελίκια του, είμαι σίγουρη τώρα. Όχι, Δημήτρη, με τον μαλακό, άστονε. Άστονε, αλλιώς θα ξεκουμπηθεί από εδώ. Ρε, παιδάκι μου κι αυτό. Με το γλυκό μου, το μαλακό. Εντάξει, με το μαλακό. Τι είπε, αγαπούλα, είπε κάτι. Έτσι, αγαπούλα. Το μαντελό μου, λέω, δεν τον βρίσκονται αυτού ούτε κανένα μαντελό. Ναι, μωρό μου, πού είναι. Ψάξε αγάπη μου, ψάξε φως μου, όνειρό μου. Ψάχνω, ρε Δήμητρα, να το βρίσκω. Καλέ, τι πράγματα είναι αυτά, βάλτε τις φωνές, δεν μπορεί να βρει το παντελόνι. Δεν μπορεί να βρει το παντελόνι, τώρα ψάχνω το και κάπου είναι. Άντε τώρα, καλή μου να. Σκάσε εκεί τα πιάνε. Έπιασε. Ρε κορίτσια, να σας πω, εκείνη η Νατάσα τι κάνει. Ρε Δήμητρα! Τι θέλεις! Να αρθείς να το βρεις να το τηλέφωνο αμέσως. Να αρθείς να πάρεις το τηλέφωνο μόνο σου. Δεν μπορώ, μου τη δίνει αυτό το άτομο, μου τη δίνει. Δεν μ' αφήνει να ηρεμήσω. Να παιδί μου, ψυχραιμία. Τι να. Α! Καλέ, τι εμφανίζει τη φούστα μου. Πουλάκι μου, τι είναι αυτό που κάνει. Θεόδωρος, Κολοκοτρώνης, φουστανέλα παραλλαγή. Αχ, πού τα παντελόνια. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι είναι πρόβλημα. Τώρα με τις αποτριχώσεις αυτά κάπως είναι. Ναι, παιδί μου, ντρούλα, τι έχει. Τίποτα, τώρα έχω πάθει μια ενοχή. Γιατί τον πετάξαμε έξω τον άνθρωπο, ήρθε εδώ με τη φουστίτσα του. Εντάξει, μα ζάλισε. Αλλά... Ωραία, εντάξει, τι σε πιάσει τώρα. Πώς μωρέ τώρα, τον άφησα μέσα στην κρεβατοκάμαρα μόνο του να βουρλίζεται. Έχει και ζέστη το καημένο. Τι κάπω είναι. Τέλο πάντων, εντάξει, το ξεχάσαμε. Αυτό. Εντάξει είναι πια, ξέχασα το. Εντάξει, τελείω. Για πε μου τώρα, εσύ τι χρησιμοποιεί, ξηράφι. Όχι, ξηράφι ποτέ, είσαι τρελή. Ποτέ. Ξηράφι μετά βγαίνει τρίχα σαν δαγκάνα, διδέρνει, δεν κάνει ποτέ. Εγώ βάζω μια κρέμα. Εσύ μου την είχε συστήσει, θυμάσαι. Όχι, βρε παιδί μου, τι? Κρέμα. Η κρέμα δεν την αδυνατίζει την τρίχα, χαλάουα. Χαλάουα. Ναι, που την αδυνατίζει από τη ρίζα. Κοίταξε να σου πω, θα σου πω γιατί χαλάουα. Εγώ πιστεύω στη χαλάουα πολύ, γιατί το βγάζει από τη ρίζα, το ξεριζώνει. Ναι. Αλλά πονάει. Πονάει, δεν πονάει και τόσο πολύ πια. Έχω ενοχή τώρα, δεν μπορώ, δεν μπορώ έτσι να λειτουργήσω. Μήπω πονε μέσα μόνο του, να τον φωνάξουμε να έρθει, σα πειράζει. Όχι. Να του πω να έρθει, κορίτσια. Τον βαριέστε. Όχι, μου αρέσει. Πες του, τον βαριέστε. Όχι. Να πω. Ναι, ναι. Θοδωρή μου! Ναι. Αγάπη, τι κάνει. Διαβάζω τη μερίδα. Είναι χάλια. Είναι λυπημένο. Εν τω μεταξύ, μετά το χειρότερο είναι ότι θα ξεσπάσει πάνω μου. Αυτό είναι που με απασχολεί. Θα του πω να έρθει. Αγάπη, έρχεσαι λίγο.
Ότορες μου, μια χαρά είναι. Έλα λίγο εδώ που μιλάμε. Σε θέλουμε για παρέα, έλα. Εντάξει, είναι γλυκό σαν. Έλα, καρδούλα, κάτσε εδώ. Να, κάτσε εδώ εσύ σε αυτή την καρεκλίτσα. Περίμενε. Γιατί τώρα, γιατί αυτή η αναστάτωση. Θα κάτσω εγώ εδώ. Έτσι, για να σε έχουμε παρεουλίτσα, να μας λες τα δικά σου. Τι να σας πω. Έτσι, να κάτι δικό. Καλά ήμουν μέσα, δεν με πειράζει. Εντάξει, δεν. Που λέτε, κορίτσια, τι θα κάνουμε με το θέμα αυτό τώρα, τι γίνεται, τι παίζει, υπάρχει καμία καινούργια μέθοδο. Η Νατάσα, νομίζω, εσύ δεν μου το έλεγες. Μπράβο, η Νατάσα χρησιμοποιεί λέιζερ. Λέιζερ. Ξέρετε ότι σκοπεύω να κάνω λέιζερ στο μπικίνι, εδώ. Ναι, να το κάνεις. Βέβαια, τώρα τις διακοπές δεν γίνεται, γιατί θα βγει για πάντα με το λέιζερ. Θοδωρή, εσύ τι πιστεύεις, να κάνω λέιζερ. Τι να κάνεις. Λέιζερ. Πού να κάνεις λέιζερ. Στο μπικίνι εδώ να κάνω λέιζερ, λένε τα κορίτσια. Τι λέει, παιδί, τι. Πού να λέιζερ, παιδί. Λέιζερ, παιδί, Θοδωρή, εδώ για αποτρίχωση. Καλά, τώρα εσύ με έφερες από μέσα εδώ για να μου μιλάς για τις τρίχες σας. Δηλαδή. Για λέιζερ, να κάνω. Δεν πάει να κάνεις και ηλεκτροσόκ, άσε με τώρα να διαβάζω. Εγώ. Να. Κοίταξε να δεις, οι Ιαπωνέζοι, όλη τους η φιλοσοφία είναι στις πολύστροφες μηχανές. Δηλαδή. Προσπαθούμε να επιτύχουμε υψηλές ταχύτητες στον χαμηλό κυβισμό. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, αγάπη μου, είπαμε για τον κυβισμό, τα είπαμε. Ναι, καλά, δεν είναι. Με ρώτησε η κοπέλα, θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο. Να τη πω πέντε πράγματα. Μην τη τα πω. Αλλά κοίταξε να δεις. Όλο το πράγμα στο αυτοκίνητο είναι τι ακριβώς θες εσύ από το αυτοκίνητο. Ας πούμε, οι Γάλλοι δεν έβαζαν στις αναρτήσεις. Τους ενδιαφέρει στο ταξίδι σου να πας ξεκούραστα. Οι Ιταλοί έχουν φρένα και κρατήματα καλά. Άλλη Ιταλία, άλλη ψυχοσύνθεση Ιταλία. Ναι, οι Γερμανοί δίνουν έμφαση ας πούμε, σε αυτό που λέμε ποιότητα κατασκευής. Πραγματικά, ας πούμε, η γερμανική ποιότητα κατασκευής είναι πολύ καλή. Δηλαδή, ο κινητήρας, το αμάξιμο, αλλά αυτό με τον Ιαπωνέζικο κινητήρα δεν το βρίσκω θέμα. Αυτό ναι. Κοίταξε, εγώ τώρα ας πούμε, μπορώ να σου πω τώρα ότι αν αγόραζα εγώ αυτοκίνητο, ναι. Θα έπαιρνα ένα αυτοκίνητο 16 βάλβιδο. Έτσι, με αντισπίν. Και καλά θα έκανες, το δεύτερο. Ναι, αλλά εντάξει, αυτά τώρα έχει να κάνει με δικές μου επιλογές. Εσύ τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θέλεις ας πούμε, να κάνεις με επένδυση στο τέλος. Μπορώ να σου πω επίσης για τα αγγλικά, για τα γαλλικά, για τα ιταλικά, είπαμε, για τα αμερικάνικα. Α, ναι, εδώ ήρθαμε. Εντάξει, τον Δωρούλη μου, ευχαριστούμε πολύ, μη σε κρατάμε άλλο. Ναι, είμαστε καλά, δεν είναι. Δόξα τω Θεώ είμαστε. Είναι και αυτοκίνητο, δεν αγοράζετε καμιά σκούπα. Πράγμα είναι αυτό, ρε κορίτσια. Πού πήγαν όλοι οι άντρες. Τι είναι κομπρεσέρι, αυτό είναι τρομερό, κορίτσια. Δηλαδή, τα ακούω από παντού, παντού σου λέει αδελφέ. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, κοπέλα μου. Ναι, παιδάκι. Σου λέω, η ομοφιλοφιλία έχει εξαπλωθεί μέχρι και στην Αφρική. Και στην Αφρική το παίρνουνε. Και στην Αλάσκα. Και στην Αλάσκα με το κρύο. Με το κρύο. Για όνομα του Θεού. Όχι, σα λέω παγκόσμιο το φαινόμενο. Παναγιά μου, Χριστέ. Η Μαρία, παιδί μου, εδώ και 6 χρόνια που έχει χωρίσει. Ναι. 3 φορές βγήκε με γκόμενο και τις 3 της προέκυψε αδελφή. Αχ, μην μου λέτε τέτοια κορίτσια, σοκάρομαι αυτή τη στιγμή. Εγώ βέβαια δόξα, το δόξάζω τον κύριο όλη με. Ο Θοδωρής μια χαρά, Τυχερή. Τυχερή. Και καλό στο σεξ, μια χαρά να πάμε. Στον παπά, μην το πεις. Δεν το λέω πουθενά, τι μόνο σε εσάς. Αφού πέρα με τελευταίες έρευνες που έχουν κάνει, ανεπίσημα βέβαια, ότι το 43,1% του ανδρικού πληθυσμού είναι αδελφές. Το 43,1% έβαλε το Πασόκ σε εκλογές, τόσο πολύ είναι. Αγχώθηκα τώρα, αγχώθηκα. Μου ήρθε μια λειψανδρία, μια στέρηση. Αγάπη, να σου πω, κάτσε. Μορφιά μου, μάτια μου, μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχό. Τι πίνετε ρε παιδί, αυτή έχει αλλοφρονήσει τελείως με τον καφέ. Φίλα μου. Κορίτσια, θέλω να σας πω κάτι. Κάτσε ρε παιδί μου. Λέγε παιδί μου. Σταμάτα να δω πώς έρχεται. Είναι ένα στη δουλειά. Που μ' αρέσει. Αλήθεια. Και έγινε τίποτα. Καλή είσαι τρελή. Τίποτα δεν έγινε. Πώς να γίνει. Δεν μπορώ. Δεν μου βγαίνει, παιδιά. Εγώ με το Θοδωρή τι να κάνω. Κερατό στο Θοδωρή. Δεν γίνεται. Παιδί μου, δεν θα τον κερατώσει. Αλλά τι. Ένα καφέ θα πιει με τον συνάδελφο. Τι καφέ. Καταρχήν δεν μου ζήτησε καφέ. Ο άνθρωπος ποτέ. Ούτε ξέρω αν του αρέσω. Αλλά και καφέ. Πες ότι του αρέσω και μου ζητάει καφέ. Πώς θα πάω για καφέ. Είμαι στο σπίτι, μετά είμαι με το Θοδωρή, μετά στο κινητό με βρίσκει ένα πάσα στιγμή. Πώς δεν μπορώ να κουνήσω. Αυτά τα κινητά είναι κατάρα. Ξέρεις ότι από τότε που βγήκαν έχει πέσει κατακόρυφα η
απιστία. Κάτω. Αλήθεια, δηλαδή, κάπου και λένε βλακίδες. Τι λέμε, γιατί. Παιδάκι μου, βγαίνεις έξω για καφέ. Ναι. Χτυπάει το κινητό. Μάλιστα. Και εσύ απλούστατα δεν το απαντάς. Και τι λες, ότι κουφάθηκα, πώς δεν. Ότι χάλασε το κινητό. Α, ότι χάλασε. Χάλασε. Χάλα, δεν το παίρνεις καν δηλαδή. Χαλασμένο, χάσουλο, χαλασμένο, πάπαλα. Φεύγεις, μωρό! Άντε, καρδούλα, μην αργήσεις, έτσι! Όχι, ρε, δεν αργήσω. Εντάξει, άμα αργήσεις, σε πάρω στο κινητό. Δεν το έχω μαζί μου το κινητό, χάλασε. Τ' άφησα μέσα. Χάλασε! Ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα, να σου πω. Τι θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Χάλασε και δεν θα. Θοδωρή, έχεις γκόμενα. Θοδωρή, πας με γκόμενα. Αγάπη μου, να σου πω, δεν φτάνει εδώ ότι με έχετε απομονώσει μέσα για να πείτε τις κατηνιές σας. Θα μου τη βγεις και από πάνω τώρα, άντε. Το κινητό σου θα πάρω μαζί!